Καλημέρα φίλες και φίλοι, είναι τα νέα της πόλης και σήμερα κοντά σας η ενημερωτική εκπομπή του Δημοτικού Ραδιοφώνου, προσαρμοσμένη φυσικά στις απαιτήσεις και της προεκλογικής περίοδου. Οδεύουμε προς το στήσιμο των καλπών της 9ης Ιουνίου, οι ευρωεκλογές και το διακύβευμά του στο επίκεντρο του προεκλογικού αγώνα όλων των κομμάτων που συμμετέχουν στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου. Ξεκινάμε φίλες και φίλοι σήμερα την εκπομπή καλωσορίζοντας σε μια περιοχή την οποία γνωρίζει πάρα πολύ καλά τον υποψήφιο ευρωβουλευτή με το Δημοκρατικό Πατριωτικό Κίνημα Νίκη, τον κύριο Σταύρο Κουτρή. Καλή σας ημέρα κύριε Κουτρή. Καλημέρα σας κυρία Οικονόμου, καλημέρα κυρία Κουτσομιχάλη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε μαζί τους. Κύριε Κουτρή, επιτρέψτε μου πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας να δώσουμε κάποια στοιχεία, πολύ σύντομα να αναφερθούμε σε κάποιες από τη μέχρι τώρα πορεία σας, το βιογραφικό σας, ώστε να μπορέσουν να σας γνωρίσουν ακόμη καλύτερα οι ακροατές και οι ακροάτριές μας. Πολύ πολύ σύντομα λοιπόν να σας πούμε ότι είναι βορειοελλαδίτης ο κύριος Κουτρής, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη. Κατάγεται όμως από τον Πολυχνήτο Λέσβου. Εισήχθη στη Σχολή Ευελπίδων, αποφύτησε πρώτο στην τάξη του το 1978. Υπηρέτησε σε μονάδες καταδρομών και πεζικού, σε επιτελικές θέσεις σχηματισμών του ΓΕΣ, του ΙΠΕΘΑ, στον ΟΑΣΕ και αλλού στο εξωτερικό. Διοίκησε το 572ο Ειδικό Τάγμα Προκαλύψεως στη Λεπτή Ορεστιάδος και ως στρατηγός στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και την 98η ΑΦΤΕ, την Ανώτερη Διοίκηση Ταγμάτων Εθνοφυλακής, έδρα της Λέσβος. Είναι επίπεδου μεραρχίας. Ως ταξίαρχος υπηρέτησε ως διευθυντής του Γραφείου Επιχειρήσεων του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Ήταν αλεξιπτωτιστής ελευθέρας πτώσεως και βατραχάνθρωπος. Είναι απόφυτος της Ανωτάτης Σχολής Πολέμου και της Σχολής Αμήνης του ΝΑΤΟ. Κατέχει μάστερ στην Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου του Έσεξ και αποφύτησε από το Γαλλικό Κέντρο Διπλωματικών και Στρατηγικών Σπουδών. Διατέλεσε διαλέκτης της ΕΘΑ και της Σχολής Πολέμου και υπήρξε ψηφισμένος και εκλεγμένος πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού. Πολύ λίγα στοιχεία από το βιογραφικό του κυρίου Κουτρή, μια πολύ έντονη διαδρομή σε κρίσιμες θέσεις των ενόπλων δυνάμεων κύριε Κουτρή. Πήρατε την απόφαση όμως τώρα να δώσετε μία ακόμη μάχη στο πλευρό της Νίκης, του κόμματος Νίκη, κατεβαίνοντας ως υποψήφιος ευρωβουλευτής. Πώς έγινε η πρόταση από την Νίκη και τον πρόεδρο τον κύριο Νατσιό? Ναι, καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ για την περιγραφή του βιογραφικού. Ίσως ήταν εξαιρετική και δώσατε και αρκετές λεπτομέρειες. Από το βιογραφικό εγώ θα ήθελα έτσι να προσθέσω ότι ο στρατός Ξηράς μας άνδρωσε, μας σπούδασε και μου έδωσε την ευκαιρία να υπηρετήσω στο εξωτερικό σε θέσεις ευθύνης με αποτέλεσμα να έχω μια πολύ καλή γνώση του τρόπου λειτουργίας των διεθνών οργανισμών, το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο και θα τεθεί στην υπηρεσία των συμπολιτών μας εάν αυτοί με ψηφίσουν τώρα στις εκλογές. Τώρα, για το ερώτημά σας, μέσω γνωστών, εγώ τον κύριο Νατσιό τον παρακολουθώ από τα γραφόμενά του εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μέσω γνωστών ο κύριος Νατσιός μου έκανε την πρόταση και την αποδέχτηκα, διότι ακριβώς μελέτησα τους ανθρώπους που έχουν συστρατευθεί και πραγματικά είναι εξαιρετικοί, με την Νίκη εννοώ, και επίσης το πρόγραμμά της το πολιτικό είναι παρομοίως εξαιρετικό. Έχει προτάσεις λύσεις για όλα. Ας πούμε 2-3 πράγματα που εμένα ιδιαίτερα με συγκίνησαν, χωρίς να θέλω να μακρηγορήσω. Μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, ξέρετε, ότι πολεμά διάφορες τάσεις που μένονται γύρω μας στην κοινωνία. Ναι, με ακούτε? Τάσεις όπως? Ναι, όπως λοιπόν τάσεις όπως να διακομωδηθεί η ευλάβεια ως αναχρονισμός. Κατηγορείται ο πατριωτισμός από ορισμένους κύκλους με ταμπέλες φασισμός κτλ. Η τάση να διαλυθεί η πατροπαράδοτη ελληνική οικογένεια και να αντικατασταθεί με κάποια μοντέλα ξενόφερα. Ένα άλλο πολύ σημαντικό που εμένα τουλάχιστον μου έκανε μεγάλη εντύπωση είναι ότι καταγγέλει την κομματοκρατία και προσωπικά πιστεύω ότι η κομματοκρατία
διαφύρει την πολιτική και την κοινωνία, έχει εξοβελήσει από τη ζωή μας τη διαφάνεια και την αξιοκρατία, κάνει πάρα πολύ μεγάλο κακό. Και αντί τα κόμματα να είναι υπηρέτες του λαού, έχουν καταντήσει αφέντες. Τέλος, πραγματικά αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι στα διάφορα προβλήματα έρχεται και επικεντρώνεται στη ρίζα τους και όχι στα συμπτώματά τους. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Παραδείγματος χάρη στα θέματα της παιδείας, έρχεται και δίνει λύσεις που στην πράξη, προτάσεις μάλλον, που στην πράξη λύνουν όλα αυτά που παρατηρούμε και στην παιδεία μας και στην ανάπτυξη των παιδιών μας και στην βία που παρατηρείται κτλ. Το είχε σηκώσει το θέμα αυτό ο κύριος Νατσιός, θυμάμαι, και στις εθνικές εκλογές. Είχε εστιάσει στα ζητήματα παιδείας. Το δίπολο παιδιά και παιδεία που είναι στην προμετωπίδα των προτάσεων όλων αυτών των κοινωνικών προβλημάτων και πραγματικά δηλαδή αν το σκεφτούμε, αν έχουμε σωστούς δασκάλους, σωστή παιδεία ώστε να διαμορφώσουν τα παιδιά μας από τον υπηαγωγείο στο δημοτικό κτλ, θα έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Δηλαδή τα παιδιά μας να αγαπούν το δάσκαλό τους, να αγαπούν τους συμμαθητές τους, να σέβονται την περιουσία την κρατική, να έχουν σωστά πρότυπα στη ζωή τους, πρότυπα που μπορούμε να πάρουμε από την ιστορία μας, από τις επιστήμες, από τις τέχνες. Δηλαδή έχουμε τόσα καλά να δώσουμε στα παιδιά μας. Κύριε Κουτρή, τα παιδιά είναι σφουγγάρια. Τα παιδιά είναι σφουγγάρια. Βλέπουν βία, εισπράττουν βία και αυτό ουσιαστικά μεταφέρουν με τις πράξεις τους. Είναι πολύ γενικευμένο αυτό το φαινόμενο, το οποίο κάποια στιγμή θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, έτσι. Εάν επικεντρωθούμε λοιπόν στην παιδεία που δίνουμε στα σχολεία μας, παίρνουμε τα παιδάκια από 5-6 χρονών και τα παραδίδουμε 18. Εάν επικεντρωθούμε λοιπόν εκεί ώστε να τους διαμορφώσουμε το χαρακτήρα τους, την προσωπικότητά τους, να γίνουν σωστοί δημοκρατικοί πολίτες, δεν θα έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Θα αναπτύξουν άμυνες, προφανώς. Αλλά θέλει, αυτό ακριβώς, θέλει δουλειά όμως πάνω σε αυτό το τομέα. Βλέπετε όμως ότι όλα τα προγράμματα των Υπουργών Παιδείας εδώ και πάρα πολλά χρόνια επικεντρώνονται στη γνώση και στη δεξιότητα. Και όχι στην παιδεία και στη διαμόρφωση ανθρώπων και πολιτών. Είναι τα χαρακτηριστικά, οι δεξιότητες που ζητούνται σήμερα από την αγορά, βέβαια, έτσι. Γίνεται στο πλαίσιο, αυτό είναι το επιχείρημα, στο πλαίσιο της άμεσης, αν θέλετε έτσι, σύνδεσης της παιδείας, άλλο γνώση βέβαια και άλλο παιδεία, νομίζω διακριτά, με πολύ διακριτό τρόπο ο κύριος Κουτρής μας το κατέστησε σαφές αυτό και πριν από λίγο με το τοποθέτησή του, ώστε να συνδεθεί η παιδεία, οι γνώσεις, εν πάση περιπτώσει, που παίρνουν τα παιδιά στα σχολεία τους και στη συνέχεια στα πανεπιστήμια με την αγορά. Αυτό ζητάει η αγορά σήμερα. Η αγορά ζητάει δεξιότητες που να μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες, αλλά αυτό μπορεί να γίνει πολύ αργότερα. Δεν μπορεί τώρα στο δημοτικό να θέλουμε ή ξέρω εγώ στο νηπιαγωγείο να θέλουμε να αναπτύξουμε τέτοια πράγματα. Αυτά πολύ αργότερα έχουν την ευκαιρία τα παιδιά να τα αναπτύξουν, να τα καλλιεργήσουν. Έχουμε τα πανεπιστήμια μας, έχουμε τα τεχνικολογικά ιδρύματα που ακριβώς εάν και αυτά εξυγχρονιστούν ώστε να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες της αγοράς θα δώσουν αυτές τις δεξιότητες. Μάλιστα. Όχι όμως από το δημοτικό και από τα νηπιαγωγεία, για όνομα του Θεού. Τέλος πάντων, αυτά έτσι και άλλα πολλά, αλλά να σας είπα 2-3 που εμένα προσωπικά με συγκίνησαν και με έκαναν να συστρατευθώ με τη Νίκη, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε μια σοβαρή εναλλακτική πρόταση στον Έλληνα πολίτη και να του δώσουμε και μια ελπίδα σε όλα αυτά που βλέπει γύρω του και τον απελπίζουν. Είναι η πρώτη φορά, κύριε Κουτρή, που συστρατεύεστε με ένα πολιτικό κόμμα και συμμετέχετε στον στίβο της πολιτικής? Ναι, όπως ακριβώς το περιγράφετε. Ξέρετε, εγώ σαν επαγγελματίας στρατιώτης είχα δεδομένο
και θεωρούσα ότι έτσι έπρεπε να είναι και νομίζω ότι έτσι πρέπει να είναι, να μένουμε μακριά από τους κομματικούς μηχανισμούς και να αφιερωνόμαστε στο καθήκον μας. Αργότερα πάλι δεν θέλησα να εμπλακώ, γιατί ένιωθα ότι δεν με εκπροσωπεί κάτι από όλα αυτά που έβλεπα γύρω μου. Τώρα ήρθε η συγκυρία και έχω την αίσθηση ότι ναι, μπορώ να συμβάλλω με την μικρή μου προσπάθεια και με όλα αυτά που έχω διαμορφώσει ως χαρακτήρα και ως γνώση, να συμβάλλω σε κάτι καλύτερο. Είπατε στην αρχή της τοποθέτησής σας ότι πέρα από το πρόγραμμα της νίκης, τόσο για τα εσωτερικά ζητήματα, όσο βέβαια και για τις ευρωεκλογές, εσείς ο ίδιος πριν πάρετε την τελική σας απόφαση για την υποψηφιότητα, είδατε και τα πρόσωπα. Άρα για εσάς παίζουν ρόλο και τα πρόσωπα που είναι σε ένα πολιτικό κόμμα. Βεβαίως, κυρία Οικονόμου, κακά τα ψέματα. Ο λαός μας το λέει πάρα πολύ καλά. Μην κοιτάς τι λέω, δεν τι κάνω. Πάρα πολλοί γύρω μας ευαγγελίζονται πολλά από αυτά που ήδη προβάλλει η νίκη. Έλα όμως που όλοι αυτοί έχουν ένα παρελθόν που τους διαψεύδει, ενώ οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν συστρατευτεί με τη νίκη είναι επαγγελματίες σε διάφορους χώρους, είναι άνθρωποι καθαροί. Αλλά δεν είναι επαγγελματίες πολιτικοί. Δεν είναι επαγγελματίες πολιτικοί και δεν επιβαρύνονται με τοποθετήσεις οι οποίες να αντιβαίνουν προς όλη τους τη ζωή. Αυτά που ισχυρίζονται τώρα τα αποδεικνύει η ζωή τους μέχρι τώρα. Άρα είναι μια βεβαίωση ότι και στο μέλλον θα εξακολουθήσουν να υπηρετούν αυτά που λένε. Δηλαδή η ταυτότητα λόγων και πράξεων για μένα είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση και αυτό στη σημερινή πολιτική συγκυρία βλέπουμε ότι δυστυχώς δεν ισχύει. Οι άνθρωποι άλλα λένε και άλλα κάνουν. Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι που μιλάνε στη νίκη νομίζω ότι είναι ένα από τα πολύ μεγάλα πλεονεκτήματα που πρέπει να αξιολογήσουν οι συμπολίτες μας. Κύριε Κουτρή, την περιοχή της Θράκης τη γνωρίζετε καλά, έχετε υπηρετήσει εδώ και σε νευραλγικές θέσεις ομολογουμένως. Γνωρίζετε όμως εκ των πραγμάτων, γιατί ζήσατε εδώ υπηρετώντας, και την κατάσταση σε αυτήν εδώ την περιοχή. Ναι. Θα ήθελα λίγο να σταθούμε στο θέμα της Θράκης και θα μπορούσαμε να το δούμε και συνδυαστικά. Εδώ είναι η εσχατιά της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι. Εδώ είναι τα σύνορά μας λοιπόν. Εδώ είναι και συνεχείς οι προκλήσεις. Το γνωρίζετε αυτό, στρατηγέ? Έτσι είναι. Και εδώ δεν θωρακίζουμε μεν με το τέταρτο σώμα στρατού, το γνωρίζει ο στρατηγός, αλλά χρειαζόμαστε και ανάπτυξη ταυτόχρονα. Έχετε πολύ μεγάλο δίκιο. Ο στρατός, ναι, συμβάλλει και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, όχι μόνο στα θέματα ασφάλειας και άμυνας, αλλά και πολιτιστικά, με διάφορες δράσεις, με συμβολή στην υγειονομική περίθαλψη κτλ. Ο στρατός είναι όντως μια πολύ μεγάλη επένδυση, εγώ θα έλεγα, για την περιοχή. Επένδυση ασφάλειας, κοινωνική επένδυση, επένδυση ασφάλειας είναι πραγματικά θεμέλιο εδώ. Έτσι όπως το λέτε. Όμως, κακά τα ψέματα, για να κρατηθεί ο κόσμος πρώτα απ' όλα, βλέπω κάθε φορά που ανέβαινα στη Θράκη, έβλεπα μια επιδείνωση της όλης κατάστασης. Να μιλήσουμε για τη μετανάστευση, ότι αυτή τη στιγμή ερημώνουν χωριά και πηγαίνουν στα ναυτιλία στην Ολλανδία, πηγαίνουν στη Γερμανία, στις οικοδομές και στη βιομηχανία, ότι φεύγουν άνθρωποι που σπουδάζουν στο Πανεπιστήμιο, το Δημοκρίτιο ή στο Αριστοτέλειο και έχουμε την εσωτερική μετανάστευση και φεύγουν. Γιατί? Διότι ακριβώς δεν υπάρχει ανάπτυξη στην Θράκη μας που να κρατήσει τον κόσμο της. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χρειαζόμαστε υποδομές, παραδείγματος χάρη. Έχει γίνει Εγνατία οδός, θα πρέπει να ολοκληρωθούν και οι κάθετοι δρόμοι. Δεν θα έπρεπε να έχουμε και τρένο αξιόλογο, αξιόπιστο, στο σύγχρονο. Έχουμε τα δύο αεροδρόμια. Κάτι πολύ σημαντικό έχει γίνει στο λιμάνι της Αλεξανδρόπολης. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε.
Και η αλήθεια είναι ότι η ανάπτυξη του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης έχει και ένα άλλο πολύ σοβαρό αποτύπωμα που τουλάχιστον ως επαγγελματίας στρατιωτικός το αναγνωρίζω. Έχει μια γεωπολιτική αλλά και γεωστρατηγική ανάπτυξη της περιοχής. Σημασία. Βέβαια, αυτή η ανάπτυξη η οποία διευκολύνει πάρα πολύ και εμάς αλλά και τη Συμμαχία και τις Ηνωμένες Πολιτείες θα έπρεπε να γίνει ζητώντας σοβαρά ανταλλάγματα. Δηλαδή αυτό που έχει δημιουργηθεί στην Αλεξανδρούπολη θα μπορούσε να μας δώσει σοβαρά ανταλλάγματα στις γεωπολιτικές προκλήσεις που δέχεται η Ελλάδα και συγκεκριμένα στις απειλές από την Τουρκία. Mm-hmm. Τέλος πάντων, μπορούν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Μπορεί και πρέπει να αναπτυχθεί η μεταποίηση και η βιομηχανία, να γίνουν σοβαρές επενδύσεις ώστε να αναπτυχθεί ο αγροτικός τομέας. Δηλαδή, υπηρετούσα στην Ορεστιάδα κάποτε και θυμάμαι την λειτουργία των δύο εργοστασίων Ζαχάριους που έδιναν πραγματικά ζωή στον αγροτικό κόσμο. Ξαφνικά κλείσανε και ειλικρινά σας λέω, δεν κατάλαβα γιατί κλείσανε. Να πω για τη ΣΕΒΑΤ με τις ντομάτες. Όλα τα συνεταιριστικά, δεν υπάρχουν πια στην Ξάνθη συνεταιριστικά. Γενικώς, ας πούμε, περνάς και βλέπεις ΒΙΠΕ που κάποτε φτιαχτήκαν ερημωμένες. Βιομηχανικές περιοχές θέλω να πω. Εάν λοιπόν δεν πραγματικά ενσκύψει η πολιτεία ώστε να βοηθήσει τους στρατιώτες με δουλειές σοβαρές να μείνουν στον τόπο τους, θα έχουμε διαρκώς και μεγαλύτερα προβλήματα στη Θράκη μας. Είναι αποδεκτό από το ίδιο το πολιτικό προσωπικό ότι εδώ υπάρχει πρόβλημα. Δύο φορές έχουν συγκροτηθεί διακομματικές επιτροπές για την ανάπτυξη της περιοχής. Δύο φορές τα πορίσματα τούτων των επιτροπών δεν υλοποιήθηκαν. Ακόμη περιμένουμε, κύριε Κουτρή. Είναι το θέμα της αξιοπιστίας που λέγατε νωρίτερα, το οποίο είναι σημαντικό και σοβαρό για να μπορέσει να πιστεί ο πολίτης ότι είναι ο πολιτικός τον υπηρετεί και τον εξυπηρετεί στις ανάγκες του. Έτσι ακριβώς. Αυτό ακριβώς, κυρία Οικονόμου, αυτό ακριβώς που λέτε, αυτό που θίξαμε για την αξιοπιστία. Δεν μπορεί να περνάνε τα χρόνια, να γίνονται οι επιτροπές, να ανακοινώνονται προγράμματα και στο τέλος μηδέν στο πηλίκο. Δηλαδή, κάποτε και ο κόσμος πρέπει να ξυπνήσει και να καταλάβει ότι αν εξακολουθεί να δρά με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή να ψηφίζει τους ίδιους ανθρώπους, δεν πρέπει να περιμένει διαφορετικά αποτελέσματα. Έτσι δεν είναι? Αν στη ζωή μας κάνουμε τα ίδια πράγματα, θα έχουμε αλλαγές. Για να αλλάξει κάτι, πρέπει να αλλάξει κάτι και στη δράση. Άρα τώρα, κύριε Κουτρή, εν όψη των εκλογών της 9ης Ιουνίου, ζητάτε από τον κόσμο να αντιδράσει, να στείλει δηλαδή μία ψήφο αντίδρασης μέσα από την κάλπη. Όχι, και να ψηφίσει διαφορετικά. Βεβαίως, σαφώς να ψηφίσει. Όχι μόνο αντιδρώντας σε αυτά που έχει ζήσει μέχρι τώρα, αλλά μελετώντας την εναλλακτική πρόταση που προτείνει Νίκη. Η Νίκη δεν είναι ένα κίνημα διαμαρτυρίας. Η Νίκη έχει πρόταση διοίκησης της χώρας αυτής. Μπορεί να φαίνεται παράξενο και να πει κάποιος, σώπα βρε παιδάκι μου, σιγά τώρα. Συγγνώμη, αλλά εδώ ξαφνικά είδαμε τον ΣΥΡΙΖΑ να διοικεί και κοντέψαμε να διαλύσουμε. Μας λέτε δηλαδή ότι η Νίκη έχει κυβερνητικό πρόγραμμα. Όπως είπατε. Λέτε δηλαδή ότι το κόμμα Νίκη έχει ήδη καταρτήσει κυβερνητικό πρόγραμμα ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο, το οποίο καταθέτει ενώψει των εκλογών στους πολίτες, αν και μιλάμε για ευρωεκλογές τώρα. Σαφέστατα. Το πρόγραμμα υπάρχει, αναπτύσσεται. Και καλό είναι οι συμπολίτες μας αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάρη, άμα μπουν στην ιστοσελίδα, αν ακούσουν τους βουλευτές μας στη Βουλή, θα καταλάβουν τη σοβαρότητα και των προτάσεων και των προσώπων. Για την Ευρωβουλή και εκεί υπάρχει πρόταση. Δηλαδή ξέρουμε επακριβώς τι γίνεται και τι διακυβεύεται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και πού πρέπει να πολεμήσουμε. Δηλαδή, έτσι απλά πράγματα τώρα, επειδή ακριβώς έχουμε και ευρωεκλογές, να σας δείξω δύο πολύ μεγάλα στοιχεία που κατά τη γνώμη μας πρέπει να ρίξουμε βάρος. Ένα είναι
στα θέματα άμυνας, ασφάλειας και εξωτερικών σχέσεων. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή, με όλα αυτά που γίνονται στη γειτονιά μας, τον πόλεμο στην Ουκρανία, κάτω το πόλεμο στο Ισραήλ με τη Χαμάς, με τις τσαχπινιές, ας τις πω έτσι, όλα αυτά τις ανοησίες που κάνει η Τουρκία, τα ευρωπαϊκά κράτη αλλά και οι θεσμοί έχουν προβληματιστεί πάρα πολύ και δεν θέλουν να ξαναπιαστούν ανέτοιμοι όπως με την οικονομική κρίση πριν από 15 χρόνια. Τότε, ξέρετε, δεν είχαν τις λύσεις, δεν είχαν τα εργαλεία, πανικοβληθήκανε, την πληρώσαμε εμείς βέβαιως, σαν εξυλαστήρια σύμματα. Φτιάξαν τους μηχανισμούς, τώρα είναι καλύτερα. Το ίδιο προσπαθούν να κάνουν διότι βλέπουν ακριβώς, δεν θέλω να τρομοκρατήσω τον κόσμο, αλλά βλέπουν ότι μπορεί να εμπλακούν σε πολεμικές επιχειρήσεις. Έτσι απλά. Μα αυτό φαίνεται από τους ρυθμούς με τους οποίους οχυρώνονται πίσω από εξοπλιστικά προγράμματα Μαμούθ πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Και το ζήτημα και της ασφάλειας και της άμυνας μπαίνει σχεδόν από όλα τα πολιτικά κόμματα και όχι μόνο εδώ στην χώρα μας, κυρία Κουτρή, αλλά και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης από την κουβέντα που γίνεται εν όψη των ευρωεκλογών. Γαλλία, Γερμανία. Πέρα δηλαδή από τα οικονομικά και την ακρίβεια που είναι, θα λέγαμε, το μείζον θέμα, το σοβαρότερο αυτή τη στιγμή που απασχολεί όλους τους Ευρωπαίους, αμέσως μετά έρχεται το θέμα της άμυνας και της ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχετε απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό λοιπόν έρχεται η Νίκη και λέει πρέπει να πάμε εκεί και να δηλώσουμε την παρουσία μας έντονα, να έχουμε άποψη σε αυτά που γίνεται και μέσα σε όλη αυτή την προσοχή που ξαφνικά δείχνουν οι Ευρωπαίοι να θίξουμε και τα δικά μας προβλήματα ασφαλείας και να μην επιτρέψουμε να ληφθούν αποφάσεις, να οργανωθούν διαδικασίες και οντότητες, παραδείγματος χάρη Υπουργείο Άμυνας, Υπουργείο Εξωτερικών, έτσι το λέω απλά, ενώ η χώρα μας έχει σαφή προβλήματα άμυνας και ασφάλειας, απειλών. Δηλαδή υπάρχουν δύο ευρωπαϊκά κράτη, η Ελλάδα και η Τουρκία, που απειλούνται άμεσα από την Τουρκία. Δεν μπορεί λοιπόν εν όψη όλων αυτών που αναπτύσσονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μην έχουμε ισχυρό λόγο που να παρουσιάζουμε μέσα στο ευρωπαϊκό πρόβλημα και το ελληνικό. Η Νίκη λοιπόν έχει αντιληφθεί αυτό το θέμα, προβάλλει συνέχεια την απειλή μας, ενώ βλέπετε κάποιοι άλλοι το βλέπουν εξ απαλώνων ήχων και μάλιστα δίνουν και συγχωροχάρτια στον κύριο Ερντογάν. Αν θέλετε μπορούμε να το αναπτύξουμε αν έχουμε χρόνο αυτό το θέμα. Εμείς λοιπόν θα πάμε εκεί στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας και θα πολεμήσουμε για να αναδείξουμε μέσα στο ευρωπαϊκό φόβο και το ελληνικό θέμα. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό όλα αυτά τα οποία γίνονται και οι αποφάσεις που θα ληφθούν σε επιτροπές που έχουν σχέση με το κράτος δικαίου και έχουν σχέση και με την, και με την μετανάστευση. Διότι αυτή τη στιγμή, αν αναλυφθούν αποφάσεις οι οποίες θα είναι χαρακτηριστικές, μπορεί για άλλη μια φορά να μας αγνοήσουν και πρέπει να έχουμε πάρα πολύ ισχυρό λόγο. Λήφθηκαν αποφάσεις το προηγούμενο χρονικό διάστημα διότι οι ευρωβουλευτές μας δεν αντέδρασαν όπως έπρεπε. Η Νίκη λοιπόν έρχεται και λέει εμείς θα είμαστε εκεί στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, τη ΛΥΜΠΕ, ώστε ακριβώς να κυνηγήσουμε αυτά τα θέματα. Επίσης, θα επιδιώξουμε να μπούμε στις επιτροπές σύνδεσης χωρών των Βαλκανίων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τεράστιο θέμα. Στις εκκρεμότητες με την Αλβανία, με τα Σκόπια, με την Τουρκία. Πρέπει να είμαστε εκεί παρόντες και με άποψη. Η Νίκη λοιπόν βλέπει την Ευρώπη πολύ σοβαρά. Έχει απόψεις, έχει προτάσεις. Ξέρουμε τι θα κάνουμε πηγαίνοντας εκεί. Και δεν θα επιτρέψουμε με τίποτα να παραβλεφθούν τα συμφέροντα της Ελλάδος. Όπως πολλές φορές έγιναν στο παρελθόν. Ακόμα και οικονομικές αποφάσεις. Πρέπει να υψώσουμε ανάγωμα σε αποφάσεις που θα βλάψουν περαιτέρω τα οικονομικά συμφέροντα των Ελλήνων. Δεν μπορούμε να αφήσουμε να κατέβει κι άλλο το βιωτικό μας επίπεδο. Το Ευρωκοινοβούλιο είναι ένα πεδίο δόξης λαμπρών για αυτούς που θέλουν να πολεμήσουν και να ασχοληθούν. Και η Νίκη ακριβώς προτείνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν προσωπικά επιλεγώ να πάω στο Ευρωκοινοβούλιο, συγγνώμη για την έκφραση, μαύρο φίδι κολοβό που τους έφαγε.
Αποφασισμένος να δώσει μάχες ο στρατηγός και από τα έδρανα του Ευρωκοινοβουλίου. Για όνομα του Θεού. Σαφέστατα, πάρα πολλά πράγματα αποφασίζονται εκεί. Σχεδόν τα δύο τρίτα της καθημερινότητας όλων μας, σοβαρά και λιγότερο σοβαρά, κύριε Κουτρή. Εκεί αποφασίζονται και εδώ επιβάλλονται. Και η Ελλάδα πρέπει να συμμορφώνεται, γιατί αν δεν συμμορφωθεί, υπάρχουν και επιπτώσεις. Έτσι ακριβώς. Ας πούμε, η Ελλάδα δεν έχει υλοποιήσει τις αποφάσεις για την χωροταξική διάταξη των θαλασσών. Και μας τιμωρούν και τα λοιπά. Πήγαμε όμως να φτιάξουμε ένα πάρκο, μας τα ψάλανε οι γείτονες, οι Τούρκοι, και εμείς βάλαμε την ώρα κατά τα σκέλια και λέμε τώρα αρθρώνουμε διάφορες. Μα είναι πράγματα. Λοιπόν, τέλος πάντων, εμείς πιστεύουμε και μπορούμε και θέλουμε και μπορούμε και έχουμε τη γνώση, όντας το Ευρωκοινοβούλιο, να βοηθήσουμε τη χώρα μας. Και σε τελευταία ανάλυση να σας πω και κάτι, κυρία Οικονόμη και κυρία Κουτσομιχάλη. Εάν με τιμήσουμε την ψήφο τους, θα είμαι τα αυτιά και τα μάτια των Ελλήνων πολιτών και το στόμα τους εκεί μέσα. Ό,τι γίνεται θα πρέπει αυτόματα να ενημερώνεται και για ό,τι έρχεται και για ό,τι αποφασίζεται και για τις θέσεις που πήραμε εμείς οι Έλληνες ευρωβουλευτές εκεί πέρα, πρέπει να ενημερώνεται ο ελληνικός λαός. Πλήρως, με λεπτομέρειες, ώστε να καταλαβαίνει τι γίνεται σε εκείνη την πρωτεύουσα της Ευρώπης, όπου νομίζουμε ότι λαμβάνονται αποφάσεις για μας χωρίς εμάς. Λοιπόν, μια άλλη λοιπόν αποστολή είναι αυτό ακριβώς, η πολύ καλή ενημέρωση των συμπολιτών μας για οτιδήποτε τρέχει εκεί και για το ποιος λέει τι και ποιος κάνει τι, έτσι, για να βάζουμε και τα πράγματα στη θέση τους. Διότι η νίκη μπορεί να πάει με έναν, δύο, τρεις βουλευτές, εμείς ελπίζουμε ότι θα πάει με τρεις βουλευτές εκεί, αλλά υπάρχουν άλλα κόμματα που θα πάνε με 6, 7, 8, για να δούμε τι θα κάνουν. Διότι, παραδείγματος χάρη, δεν ξέρω αν παρακολουθήσετε, είχαμε και δημοσιεύματα, την προηγούμενη πενταετία, στους 705 βουλευτές που υπηρετούσαν εκεί και υπάρχουν διεθνείς δείκτες που τους αξιολογούν, στις 100 πρώτες θέσεις δεν είναι κανένας Έλληνας ευρωβουλευτής. Η δε χώρα μας από τις 27 βγήκε 24η. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Αντιθέτως, θα λέγαμε ότι οι ευρωβουλευτές της χώρας μας μέσα στο έργο, το έργο το κοινοβουλευτικό, μέσα εκεί. Αντιθέτως, θα έλεγα, κύριε Κουτρή, δυστυχώς πρωταγωνίστησαν στην προηγούμενη θητεία στις Έλληνες ευρωβουλευτές σε σκάνδαλα. Έτσι, αυτό μην το ξεχνάμε, ήταν κάτι το οποίο ήταν πραγματικά σοκαριστικό, όχι στις 100 θέσεις δεν ήταν. Ήταν στις πρωτιές, αλλά για άλλα ζητήματα δυστυχώς. Ναι, αρνητικό πρόσημο εντελώς. Τα ζήσαμε και αυτά. Ας ξυπνήσουμε. Κοιτάξτε να δείτε, τα κόμματα δυστυχώς, αυτό που ονομάζονται μεγάλα και με κυβερνητικές φιλοδοξίες, πώς επιλέγουν τους ευρωβουλευτές τους? Να τακτοποιήσουν μέτερους, να κάνουν χατηράκια, από πλευράς, κοιτάζουν από πλευράς δημοσιότητος και λες και είναι εκεί πέρα, ξέρω εγώ, καμιά πασαρέλα το Ευρωκοινοβούλιο. Κάνουν τις ίδιες επιλογές και τώρα πάλι κάναν τις ίδιες επιλογές. Ναι, αλλά τελικά ο ψηφοφόρος ψηφίζει, κύριε Κουτρή. Μπορεί τα κόμματα να έχουν άλλα κριτήρια για να καταρτήσουν το ευρωψηφοδέλτιο, αλλά οι πολίτες καλούνται στην κάλπη να ψηφίσουν. Οπότε έχουν τη δύναμη στα χέρια τους να ψηφίσουν τους πιο ικανούς και πιο άξιους. Έχετε απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό και καλούμε τους συμπολίτες μας να ξεφύγουν από τέτοιες νοοτροπίες του παρελθόντος, αφού βλέπουν πού αυτές οι επιλογές έχουν οδηγήσει. Και ας επιλέξουν με βάση τη σοβαρότητα των ευρωψηφοδελτίων που κατεβάζει το κάθε κόμμα, κίνημα κτλ. Και εξετάζοντας έξω από το κίνημα ή το κόμμα και τις προσωπικότητες. Ποιον θα στείλω εκεί? Αυτός που θα πάει ξέρει, μπορεί, έχει όρεξη να δουλέψει, έχει σθένος να δουλέψει εκεί, ή θα πάει να κάνει τουρισμό? Ας το αποφασίσουν οι Έλληνες πολίτες, ώστε να έχουμε 21 ευρωβουλευτές που θα πάνε εκεί, να είναι μια γροθιά και να υπερασπίζονται τα συμφέροντα της χώρας. Περισσότερα παρά πλευρά ωφέλη, λέει ο στρατηγός,
από τις υποθέσεις που διαχειρίζεται και μας αφορούν η Ευρωπαϊκή Ένωση παρά παράπλευρες ζημιές, έτσι. Αυτό μας λέει ο στρατηγός. Αυτός είναι ο στόχος της νίκης. Στρατηγέ μου, να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν σήμερα κοντά μας, αυτό το διπορικό. Σε όλη την Ελλάδα, τη μάχη του Σταυρού τη δίνουν σε όλη την επικράτεια υποψήφιοι ευρωβουλευτές. Βέβαια. Από εδώ, από τη Θράκη μέχρι την Κρήτη μας, έτσι. Μέχρι τη Γάβρο. Μέχρι τη Γάβρο. Και από μέχρι τα Διαπόντια νησιά μέχρι το Καστελόρι. Είναι ένας επίπονος και κοπιαστικός αγώνας, όμως δίνει τη δυνατότητα στους υποψήφιους ευρωβουλευτές να έρθουν σε άμεση επαφή και με τον κόσμο, κύριε Κουτρή. Που σημαίνει πολύ απλά και να τους ακούσει ο κόσμος, αλλά και να ακούσουν τον κόσμο. Έτσι ακριβώς, και για να σας πω την αλήθεια, ασχέτως αποτελέσματος, αυτό το ταξίδι του ενός και κάτι μηνών για μένα είναι εξαιρετικό, μια θαυμάσια εμπειρία επαφής με τον κόσμο, με τα προβλήματά του. Εξαιρετικό ταξίδι, δηλαδή θυμίζει λιγάκι Καβάφη. Το ταξίδι ίσως είναι πιο σημαντικό και από τον προορισμό. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Δύναμη. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε. Εύχομαι τα καλύτερα στους στρατιώτες μας και σε εσάς καλή επιτυχία στην εκπομπή σας. Να είστε καλά. Να τον ευχαριστήσουμε θερμότατα. Σταύρος Κουτρής, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το Δημοκρατικό Πατριωτικό Κίνημα Νίκη. Τον ακούσαμε, την περιοχή μας τη γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Ο κύριος Κουτρής έχει υπηρετήσει εδώ. Νομίζω ότι σκιαγράφησε, Γιώτα και φίλες και φίλοι, με τον καλύτερο τρόπο πώς φτάσαμε σε αυτή την αρνητική εικόνα. Πώς ξεκινήσαμε με εκείνες τις γεμάτες ζωή βιομηχανικές περιοχές και πώς καταλήξαμε σήμερα, λίγα χρόνια μετά. Λοιπόν, να σας πούμε ότι σε λίγα λεπτά περιμένουμε